Λύση στη δύσκολη εξίσωση και το κυκλοφοριακό στην πόλη του Ηρακλείου με φόντο τις ζώνες ανάπλασης του ιστορικού κέντρου επιχειρεί να δώσει δημοτική αρχή. Πρώτο από όλα τα ζητούμενα είναι να διαφυλάξουμε τις πεζοδρομήσεις του κέντρου, γιατί είναι ηλίου φαϊνότερων, ειδικά αυτές τις μέρες τις γιορτινές που κατεβαίνει χιλιάδες κόσμος κάτω, ότι δεν μπορεί να επιτραπεί να ξαναεισέλθουν γιο ταχύ στο Μεϊντάνι. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει το Ηράκλειο. Μεγάλωσε καταρχήν το κέντρο. Τώρα είμαστε άνετα. Είναι, η εμπορικότητα του κέντρου έχει αλλάξει. Είμαστε προς το καλύτερο. Σύμφωνα με την τελική πρόταση, την οποία θα λάβουν τις επόμενες ώρες οι δημοτικές παρατάξεις, θα διατηρηθεί η λειτουργία των πεζόδρομων σε λεωφόρο Δικαιοσύνης, Σίδης 1821 και Μικρή Εύανς, ενώ σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας θα μετατραπεί η οδός Ζωγράφου Χατζημιχάλη Γιάνναρη και Σμύρνης για μηχανάκια, ταξί, οχήματα για αμαία, καθώς και για οχήματα έκτακτης ανάγκης. Θεωρούμε ότι με μία παραλλαγή, δηλαδή τη διαμόρφωση ως ήπιας κυκλοφορίας της οδού Ζωγράφου, της Χατζημιχάλη Γιάνναρη κατά το ίμιση και της Σμύρνης, δίνοντας διέξοδο σε αυτό το τμήμα σε ταξί, δίκυκλα και αυτοκίνητα αμαία, επιτρέπουμε να πλησιάσει κάποιος ακόμα περισσότερο στο κέντρο εφόσον έχει την ανάγκη και δεν μπορεί. Το σεβόμαστε και δεν χρειάζεται να θυσιάσουμε τις πεζοδρομήσεις. Τέλεια. Θαυμάσιο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέτρο. Εσείς βλέπετε ότι η κίνηση έχει αυξηθεί στο εμπορικό κέντρο τώρα που έγινε πεζόδρομο? Ναι, πάρα πολύ. Συμφωνώ να φύγουν τα αυτοκίνητα μέσα από το κέντρο. Ας μείνουν τα στελεοφόρα και τα μηχανάκια δημιουργούν πρόβλημα. Ωραία είναι, αλλά δεν μπορεί να κατέβει ο κόσμος όμως. Να πάρει το αυτοκίνητό του να κατέβει. Ή αυτοί που μένουν εδώ. Γι' αυτό που μένει μακριά και πρέπει να κατέβει, προφανώς έχει ζόρια. Θα σταματάει το αυτοκίνητο απ' έξω και θα περπατάει. Μας κάνει καλό στην υγεία. Όλοι οι Ηρακλειώτες νομίζω το θέλουν αυτό και πεζοδρόμηση. Μακάρι να ήταν και παραπάνω. Την ικανοποίησή τους για την πεζοδρόμηση του κέντρου εκφράζουν αρκετοί δημότες και έμποροι, με τους τελευταίους ωστόσο να εκφράζουν τις ενστάσεις τους σε σχέση με το ωράριο τροφοδοσίας των καταστημάτων. Το ωράριο από το Δήμο είναι 7 με 10. Με βάση λογικής, μία ώρα για να γίνει τροφοδοσία από μεταφορικές για 900.000 καταστήματα σε μία ώρα και οι ανθρώποι που έχουν τις αποθήκες τους να φέρουν το εμπόρευμά τους από τις 9 μέχρι τις 10 με τέτοιο χάος που υπάρχει έξω από το κέντρο του Ηρακλείου, όχι, φυσικά δεν προλαβαίνεις. Έκανα και εγώ την πρόταση να είναι 7 με 11 και 3 με 5. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Δήμου, θα δημιουργηθεί πιάτσα ταξί στην οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη, καθώς και στην οδό Κορονέου. Ώστε αν κάποιος επιθυμεί από εκείνη την πλευρά της πόλης να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο στα λιοντάρια, στη Λότζια, να έχει τη δυνατότητα από εκείνο το σημείο της 25ης Αυγούστου. Τη διαφωνία του για τη μη είσοδο των μίνι μπας στους πεζόδρομους εξέφρασε ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Ηρακλείου, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη μετατροπής της οδού Αβέροφ σε διπλής κατεύθυνσης. Θεωρώ όμως λάθος από τη Δημοτική Αρχή για τη μη είσοδο των μίνι μπας μέσα στο κέντρο της πόλης που θα βοηθούσε και την αγορά. Φοβάμαι ότι μακροπρόθεσμα αυτοί που σήμερα φωνάζουν για την πεζοδρόμηση όλου του κέντρου θα το μετανιώσουν.